είναι ένας φάρος, ένα καλό παράδειγμα για το πώς πρέπει κάποιος να διαφυλάσει την αξιοπρέπειά του, να διαφυλάσει ύψιστες ηθικές αρχές και αξίες. Τουλάχιστον εμάς μας έχει διδάξει η Ορθοδοξία σε καιρούς πολύ δύσκολους, σε καιρούς μεγάλης κρίσης, όπου η επιλογή να παραμένεις άνθρωπος μπορούσε να σου στοιχήσει τη ζωή τη δική σου αλλά και τη οικογένειά σου. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, για να τιμήσουμε τη μνήμη μιας κριτικιάς που στην περίοδο της καταρχής έσωσε έναν Έλληνα εβραϊκού θρησκεύματος με κίνδυνο της δικής της ζωής αλλά και της οικογένειάς. Θυμάται ότι τέτοιες ενέργειες αποτελούν σήμερα έτσι και ένα μάθημα και για τα νέα παιδιά τα οποία πολλά από αυτά βρίσκονται εδώ, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αύξηση σε όλη την Ευρώπη των ακολουθιών και νεοναζιστικών ιδεών καταλήξεων. Γι' αυτόν τον λόγο το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με την Ισραηλινή Πρεσβεία, διότι ο Τίτλος του Δικαίου των Εθνών απονέμεται από την ΚΕΤ ΒΑΣΕΜ, που είναι ένας δημόσιος οργανισμός του Ισραηλινού κράτους. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν, το που είπατε δηλαδή, αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με την Ισραηλινή Πρεσβεία και οι δηλώσεις αυτές τιμής για Έλληνες μη Εβραίους να μην γίνονται σε ασθενά πλαίσια μιας πρεσβείας ή μιας συνήθους εκδήλωσης, αλλά να γίνονται με πρωταγωνιστές τα παιδιά. Το μέλλον είναι τα παιδιά. Το μέλλον για να διασωθεί πρέπει να ξέρει ο πώς ξεκινήσει και συνήθως.